Κύριε Πρόεδρε, τίνει να παγιωθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, σε όσους λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ο λαός βγάζει συμπεράσματα και από εδώ. Γιατί εδώ δεν είμαστε να μιλάνε. Λείπει ο κύριος Μητσοτάκης, λείπει ο κύριος Τσίπρας, λείπουν οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες, αυτοί που έπρεπε να είναι εδώ μέσα σήμερα, οι 200 δηλαδή βουλευτές που είπατε από την αρχή, για να ολοκληρωθεί όλη η συζήτηση και να ρυθμίσουν σωστά το πρόγραμμά τους και το χρόνο τους. Εφόσον είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στις 5, έπρεπε η συνεδρίαση να αρχίσει τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα. Το να τηρήσουμε και δεν επιτρέπονται δεν αυτά τα πράγματα. Από το μυαλό. Είναι δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα που συμβαίνει αυτό. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισαν όλοι τους στα μνημόνια, σήκωσαν το ξερό τους εδώ μέσα και είναι καταγραμμένα στα πρακτικά και ψήφισαν μνημόνια που τα πληρώνει ακόμα ο ελληνικός λαός, να λέει ποιος το έκανε πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος. Έλεος πια! Εγώ θα μιλήσω κανονικότατα και θα μιλήσω και για το θέμα που είμαστε σήμερα εδώ, αλλά θα θέσω και άλλα ζητήματα στο χρόνο που δικαιούμαι. Όχι μόνο από τον κανονισμό της Βουλής και από την ανακοίνωση τη δική σας, αλλά και από αυτό που παίρνω, υπολογίζοντας όλα τα στοιχεία για το πόσο μίλησε ο Πρωθυπουργός, πόσο ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πόσο τα άλλα κόμματα. Με την αναλογία φυσικά που υπάρχει στην κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων. Πώς βγάζετε άκρη? Αν και η σημερινή προημερήσιας διάταξη συζήτηση στη Βουλή αφορά τα θέματα της ακρίβειας, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε, εφόσον αναφερθήκαν και διάφορα εντελώς άσχετα θέματα εδώ μέσα για να γίνει η διαμάχη περιόνου σκιάς, να μην αναφερθούμε και στην τραγωδία της πανδημίας. Μια τραγωδία που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται όπως είχατε προβλέψει, αλλά αναζωπυρώνεται με καθημερινά ρεκόρ, με εκτόξευση διασωληνωμένων, με διαλογή ασθενών, με εμβολιαστικό πρόγραμμα να καρκινοβατεί. Τα ψέματα τέλειωσαν, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ως άλοθη το πρωτόγνωρο χαρακτήρα της απειλής του κορονοϊού. Έχουν περάσει 20 μήνες και πλέον, υπάρχει πλέον και η εμπειρία, όμως υπάρχουν και τα όπλα για να αντιμετωπιστεί η πανδημία στεναρά. Αυτό που δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα, ούτε και σε καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το πολιτικό σχέδιο που θα προτάσει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και όχι τις προτεραιότητες και τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών του φαρμάκου. Και επειδή δεν έχετε τέτοιο σχέδιο, καταφεύγεται στη γνωστή συνταγή της ατομικής ευθύνης, της συγκάλυψης κυβερνητικών ευθυνών, μια συνταγή που μας έχει οδηγήσει σε αυτή την τραγική κατάσταση. Εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον αδιέξοδο διαχωρισμό εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, ως βολικό άλοθη όμως, για να μην στηρίζετε το δημόσιο σύστημα υγείας και να μην παίρνετε τα αναγκαία μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους διασποράς, όπως είναι οι εργασιακοί χώροι, οι μεγάλοι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία, όπου συνοστίζονται και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι. Και με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, σας μεταφέρουμε την καταγγελία που κάνουν τα εργατικά κέντρα της Πάτρας και της Αμαλιάδας. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε άθλιες συνθήκες σε χωράφια και σε επιχειρήσεις στη Νότια Μανολάδα και αλλού. Είναι ντροπή, εξοργιστική η κατάσταση που συνεχίζεται με την άγρια εκμετάλλευση των εργατών γης. Πρέπει να πάρθουν τώρα μέτρα. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων είναι χωρίς χαρτιά. Εργάζονται όμως κανονικά στα φραουλοχόραφα, ανασφάλιστοι, χωρίς στοιχειώδη μέτρα ανθρώπινης διαβίωσης, εκτεθειμένοι σε κάθε είδους ασθένειες οι ίδιοι, αλλά και για την ευρύτερη, με επιπτώτηση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ζούνε σε τρόγλες από νάιλον, μέσα στη λάσπη, στα κουνούπια,
και η ευθύνη για το ξέσπασμα της πανδημίας ή άλλων νοσημάτων σε τέτοιες ευάλωτες κοινότητες βαρύνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση. Ζητούν οι ίδιοι να εμβολιαστούν και οι κρατικές αρχές αδιαφορούν. Σε περίπου 7.000 τέτοιους εργάτες γης έχουν εμβολιαστεί μόνο γύρω στους 150, ενώ στους υπόλοιπους διαδίδεται ότι δήθεν υπάρχει έλλειψη εμβολίων. Στείλτε σήμερα κιόλας κινητές μονάδες υγείας να εξετάσουν και να εμβολιάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Πάρτε μέτρα για να δημιουργηθούν συνθήκες διαβίωσης για όλους αυτούς που βγάζουν τον κόκκινο χρυσό, όπως τον λέτε. Όλοι αυτοί εργάζονται στην παραγωγή τροφίμων που κατακλείζει όλη την Ευρώπη και η περιοχή είναι μια υγειονομική βόμβα που πυροδοτείται από την ασυδοσία, από τα κέρδη των επιχειρήσεων, την ανοιχτή συγκάλυψη από τοπικές αρχές, από την κυβέρνηση, που το μόνο που σας νοιάζει είναι το πώς θα παρέχουν τελικά φθηνή εργασία στους επιχειρηματίες. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Την ώρα που ο λαός μας λοιπόν έχει ανάγκη ένα καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού, επιστημονικά τεκμηριωμένη εμβολιαστική εκστρατεία με εξαντλητική προσωποποιημένη ενημέρωση, πρόληψη, φαρμακοεπαγρύπνηση. Εσείς ανακοινώσατε ένα νέο lockdown για τους ανεμβολίαστους την ώρα που χρειάζεται επίταξη μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων υγείας για να ενταχθούν σε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και άλλων αναγκών υγείας που δεν μπορούν να περιμένουν. Εσείς δείχνετε την πυγμή σας σε λίγους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους αφαιρείτε μάλιστα από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας που παρέχουν, ενώ τους εξαναγκάζετε να εργαστούν σε συνθήκες που απαιτείται εμπειρία στην αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών και προσαρμογή στις ανάγκες λειτουργίας ενός τμήματος ή μιας κλινικής δευτεροβαθμίου επίπεδου. Την ώρα που χρειάζεται ενίσχυση του δημόσιου συστήματος με μόνιμο προσωπικό, εσείς ως κυβέρνηση όχι μόνο δεν άρετε το μέτρο της αναστολής για τους υγειονομικούς, αλλά μετά από 3 μήνες ανακαλύψατε τα κενά που αυτό δημιούργησε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ακόμα και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που 20 μήνες μετά παραδεχτήκατε ότι είναι πηγή διασποράς, αντί να εξαγγελθεί πολλαπλασιασμός των δρομολογίων και προσλήψεις μονίμου προσωπικού, ανακοινώσατε κυλιόμενο ωράριο για το δημόσιο. Και μετά αναρωτιέστε από πού προκύπτει ο αναρθολογισμός που υπονομεύει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Λοιπόν, κοιταχτείτε στον καθρέφτη και εκεί θα δείτε όλο τον αναρθολογισμό της πολιτικής σας, που υπακούει στην εξής μία λογική: τι συμφέρει την οικονομία, τις εταιρείες και εμποδίζει και με αυτόν τον τρόπο ένα κόσμο που θα μπορούσε να ξεπεράσει φόβους, αναστολές, δισταγμούς, ανασφάλειες. Και στα θολά νερά του αναρθολογισμού που πάει χέρι-χέρι και με τις αντιθέσεις των επιχειρηματικών συμφερόντων, προσπαθείτε να ψαρέψετε όλοι σας. Και εσείς κύριοι της κυβέρνησης και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο εξής κίνδυνος για το αμέσως επόμενο διάστημα. Στους σημερινούς ανεμβολίαστους να προσθεθούν και οι αυξημένες ανάγκες της τρίτης δόσης, αφού θα έχει παρέλθει το εξάμηνο, το οποίο σημαίνει 1.114.164 αναμνηστικοί εμβολιασμοί για το μήνα Δεκέμβρη, 1.730.619 εμβολιασμοί για το μήνα Γενάρη, 1.329.470 εμβολιασμοί για το μήνα Μάρτιο. Και ενώ υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, εσείς πέφσατε να κλείσετε μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα, χώρια που ο κίνδυνος μιας νέας μετάλλαξης καραδοκεί πάντα, γιατί το 98% του πληθυσμού των φτωχών χωρών παραμένει ανεμβολίαστο. Βλέπετε, η κερδοφορία των εταιριών του εμβολίου, που αποκομίζουν 93,6 εκατομμύρια την κάθε μέρα, είναι ασυμβίβαστη με τον εμβολιασμό των λαών των πιο φτωχών χωρών. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος, ο κόσμος σας. Γι' αυτό και εμείς, κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας ζητάμε υπουργούς και επιτροπές κοινής αποδοχής.
Γιατί η δικιά μας αντίληψη για το τι είναι ανάγκη σήμερα, η δική μας πρόταση για το σύστημα υγείας πρόνοιας πρόληψης, για να είναι τα φάρμακα και τα εμβόλια πραγματικά κοινωνικά αγαθά, δεν έχουν τίποτα μα τίποτε κοινό με τη δική σας πολιτική. Δεν συναντιούνται και δεν μπορούν να συναντηθούν πουθενά. Τέτοιες προτάσεις μπορούν να σας κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κόμματα πιθανόν, με τους οποίους μοιράζεστε κοινές στρατηγικές, είτε στα ζητήματα υγείας που ένας μετά τον άλλον απαξιώσατε το δημόσιο σύστημα υγείας για να στηρίξετε την περίφημη συνύπαρξη με τον ιδιωτικό τομέα, είτε στα ζητήματα της οικονομίας, των εργασιακών, της ακρίβειας, πέραν όσων αναφέραμε στην πρωτολογία, η σύγκληση, αν όχι η ταύτισή σας, φάνηκε και στη σημερινή συζήτηση, εκτός από τις κοκορομαχίες και τα μεγάλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εμείς είμαστε με τους υγειονομικούς που παλεύουν με αυτοθυσία και διεκδικούν τα στοιχειώδη και που καμιά κυβέρνηση δεν φρόντισε ούτε καν να τους εντάξει στα βαρέα και ανθυγιεινά. Είμαστε με τους εκπαιδευτικούς που παλεύουν ενάντια στην περιβόητη κατεφημισμό αξιολόγησής σας, ουσιαστικά ενάντια σε ένα σχολείο που γίνεται πιο άδικο, κοινωνικά άδικο, πιο ταξικό. Είμαστε με τους διανομής της e-food, είμαστε με τους λιμενεργάτες και τους εργαζόμενους στις μεταφορές που διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμά τους να γυρνούν από τη δουλειά τους σόοι και αμβλαβείς, ενάντια στα κάτεργα που φτιάξατε όλοι σας στο όνομα των εμβληματικών επενδύσεων. Από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος μάλιστα καμάρωνε παλιότερα επειδή, λέει, έπεισε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα να προχωρήσει η επένδυση της Κόσκο. Και επειδή αναφέρθηκα και στον κύριο Βαρουφάκη, να πω παρεπιπτόντως ότι αυτά είναι δικά του λόγια. Δεν είναι σαν τις γνωστές λαθροχειρίες που τώρα τελευταία κάνει ο ίδιος και χρησιμοποιεί στις ομιλίες του και εδώ μέσα, όπως ότι δήθεν το ΚΚΕ είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή αυτή αμερικανοκρατείται. Το ΚΚΕ είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη στιγμή, από την ιδρυτική της διακήρυξη με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, επειδή είναι μια αντιδραστική ένωση καπιταλιστικών κρατών. Τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να τον αποσχολεί ποιος έχει το πάνω χέρι, όπως αποσχολεί τον κύριο Βαρουφάκη. Αν τον έχουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, ούτε καλούμε τους λαούς να επιλέξουν τον καλό ή τον κακό. Κάτι που μάλλον επιθυμεί ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος εμφανίζεται ντούρος εχθρός μόνο του γερμανικού ιμπεριαλισμού, κλείνοντας το μάτι προφανώς σε κάποιους άλλους ισμούς, όπως για παράδειγμα ο Αμερικανικός, ο Βρετανικός, να σκεφτούμε, πάει λέγοντας. Κλείνει η παρένθεση και πολύ ασχολήθηκα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά που κέρδισαν οι εργαζόμενοι σε μια σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς δεν τους τα έδωσε ούτε τους τα χάρισε καμιά κυβέρνηση, ίσα ίσα οι κυβερνήσεις νομοθετούσαν εναντίον τους. Ας σκεφτεί λοιπόν, λέμε, ο καθένας και η καθημιά τι θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε ή να πετύχουμε αν πολλαπλασιάζονταν σε όλη τη χώρα αυτές οι αιστείες αντίστασης, αγώνα, αν ιτηθούν τελικά οι λογικές της ανάθεσης και των σωτήριων λύσεων απ' τα πάνω. Δεν θέλουμε άλλους σωτήρες. Αυτός όμως είναι και ο μόνος δρόμος, ένας δρόμος μάχης, ευθύνης, συγκρούσεων βεβαίως, που μπορεί να συνοδεύονται και με νίκες και με κατακτήσεις για τους εργαζόμενους και το λαό και μέσα από τον οποίο δρόμο θα μπορεί να οριμάζει ένα τέτοιο μεγάλο λαϊκό κίνημα ικανό να ανατρέψει το σημερινό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αλλάζουν μεν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν οι πρωθυπουργοί, δεν αλλάζει όμως το ποιος κάνει πραγματικά κουμάντο. Σε αυτή την υπόθεση το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις. Παρότι έχει αυτή την απαράδεκτη εικόνα σήμερα η Βουλή με το πέρασμα των ωρών, θεώρησα υποχρέωσή μου να τα πω αυτά για να είναι καταγραμμένα και στα πρακτικά της Βουλής, αλλά κυρίως γιατί θεωρούμε ότι από αυτό εδώ το βήμα απευθυνόμαστε κυρίως και στον κυρίαρχο τελικά ελληνικό λαό.